Ναι. Πολύ στόρυβος έχει γίνει με τις φωτογραφίες της Πόπης Μαλιωτάκη στο Instagram. Η απόλυτη θεότητα. Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουμε λοιπόν συναντήσει εμείς την Πόπη Μαλιωτάκη με το που γύρισε από το Παρίσι, με το γιο της, και μας τα λέει όλα. Τι έχει κάνει. Αυτή η φωτογραφία που δείχναμε μοιάζει με την Ναταλία Γερμανό. Τέλεια. Έγινε. Για πάμε. Καλέ, καμία σχέση. Πριν έδειξε μία, λέω την Ναταλία, ήμουν εντάξει. Πάμε να το δούμε. Να και το βίντεο τι που λέμε. Τι λένε Ρούς, τι πύργο του Άιφελ, χαμός. Ναι, πήγαμε Παρίσι, περάσαμε τέλεια. Έχουνε γράψει τα site ότι στις φωτογραφίες είσαι αγνώριστη. Και λένε μάλιστα ότι είναι φίλτρα, είναι πλαστικές, τι είναι. Λοιπόν, διαστόματος Πόπης Μαλιωτάκη. Πλαστική δεν έχω κάνει, αλλά χρειαστεί θα κάνω. Στο πρόσωπο δεν έχω κάνει καμία πλαστική. Απλά εγώ στη ζωή μου δεν έπινα και δεν κάπνιζα. Και γι' αυτό συντηρούμε, για να τους λύσω δηλαδή την απορία. Τώρα όσο είναι για και τα φίλτρα, εδώ το Βασίλη θα ρωτήσω, δεν ξέρω. Ρωτήστε. Είναι και το κατάλληλο τώρα timing. Τι να πω τώρα, είναι αστεία αυτά, παιδιά. Καθόμαστε τώρα να συζητάμε η φίλτρο ή δεν έχει. Να μπούμε εδώ στο Instagram σου. Πλαστικές δεν έχω κάνει με το ζόρι, δηλαδή θα πω ότι έχω και κάνει. Και να πούμε ότι εντάξει, μόνο στην κοιλίτσα, ξέρω εγώ. Τι έχω κάνει, και στήθος και κοιλιά τα έχω κάνει αυτά, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Πρόσωπο. Να, εδώ και με το Βασίλη. Δεν υπάρχει, δεν έχω κάνει τίποτα. Προς το παρόν. Αργότερα θα δούμε. Ναι. Αργότερα για νήματα ή για lifting. Τι, πώς το βλέπεις. Μια και έξω εγώ θα το κάνω. Lifting, μια και έξω. Την αγαπώ. Μεγάλη διαφορά. Εντάξει, έχει βαφτεί έντονα τότε. Έχει κάνει ένα ωραίο βάψιμο. Αλήθεια, λοιπόν. Προφανώς ο φωτισμός είναι. Βάψιμο σε στυλ φίλτρο. Ήταν ο κατάλληλος φωτισμός για να αναδειχθεί το πρόσωπο. Ένας κακός φωτισμός μπορεί να σε καταστρέψει. Είναι και αποκαμωμένη και υδρωμένη από την πτήση. Και ο φωτισμός δεν είναι καλός. Λοιπόν, έτρεχε στο αεροπλάνο. Γιατί αυτή έτρεχε. Γυαλίζει. Δεν είναι καλό. Αγαπητή, έτρεχε στο αεροπλάνο. Δεν βλέπει όμω γυαλίζει ρε άντρα. Δηλαδή εδώ. Για ποιο λόγο. Εντάξει, Στέφανε, μόλι στο λέω εγώ που δείχνω και λίγο νεότερο. Αυτό. Από την ηλικία μου. Μόνο σου. Από τα 50. Συγγνώμη, μην μπερδεύετε με τις ηλικίες. Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνέ. Γιάννη, θα σου πω κάτι τώρα με ειλικρίνεια. Ορίστε. Καμία διαφορά δεν βλέπω. Γιατί να ολοκληρώσω. Για πες. Γιατί βλέπω στη συνέντευξη μία άβαφη κοπέλα. Ανώ μια κρέμα. Ναι. Γιατί γυαλίζει πάρα πολύ. Άρα, Γρηγόρη, τη γνώση. Που δεν έχει καμία διαφορά με μία φωτογραφία που όμως. Είναι βαμμένη και σε καλό φωτογραφικό. Δεν θα λιώνετε. Δεν θα λιώνετε. Να ολοκληρώσει πάντα, ρωτά. Ρωτάω πάντα για να ολοκληρώσω τον Ιωάννη, όχι για να ολοκληρώσω. Σας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα στα του Survivor που είχαμε.